τις δραστηριότητες, να καταθέσουν, ας πούμε, μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για οπουδήποτε στην Καβάλα, για το Δήμο Καβάλας. Μεταξύ των οποίων, Δήμος Καβάλας, όπως ακριβώς είπατε και συμφωνώ πολύ μαζί σας, είναι και είναι το, η Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων με όλα τα χωριά. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που ήρθαν εδώ στην Καβάλα και υποβάλαν αίτηση στο Δημαρχείο, αναφερόντουσαν για την Πλατεία Ελευθερίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα από το Δήμο να πει ότι ξέρεις, σε επιδοτώ να πας εκεί. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αφήστε με να τελειώσω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, από εκεί και μετά, σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο του κ. Καλαπιαδίδη, ό,τι ζητήθηκε σε, πώς το λένε, σε οτιδήποτε, είτε οίκημα, οτιδήποτε τέλος να ζητήθηκε από εκεί να το προσφέρει ο Δήμος, θα το κάνει. Και σας βεβαιώ ότι θα το κάνει. Ζήτησε ένα σπιτάκι και μάλιστα είπαμε εντάξει, το σπιτάκι θα έρθει κάτω και θα στηθεί. Δεν έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο το οποίο μου είπανε και είπα όχι, ή έστω η κυρία Πρασά, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ό,τι μα ό,τι ζήτησε το, η Δημοτική Ενότητα, πώς το λένε, το ξαναλέω και το τονίζω, Φιλίππων, έγινε αποδεκτό. Επομένως δεν υπάρχει θέμα περιφερειοποίησης, ό,τι ζήτησε ο κύριος συγκεκριμένα. Ναι, ζήτησε σε ό,τι με αφορά εμένα, σε ό,τι με αφορά το σπιτάκι να το μεταφέρω, το έκανε. Από εκεί και μετά έγινε και μια συζήτηση με τον κύριο Λιχούρα, τον Αντιδήμαρχο Επιπολιτιστικών Θεμάτων. Παρόλα αυτά, ο κύριος Λιχούνας είπε ναι, ό,τι, μα ό,τι. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Δεν είναι της αρμοδιότητός μου αυτό το θέμα. Μπορείτε να το συζητήσετε ευχαρίστως. Εγώ θέλω να σα πω για την αρμοδιότητά σα, κύριε Πρόεδρε. Μπορείστε. Για την αρμοδιότητά σα, κάτι να πω. Μου είπανε. Όταν ζητήθηκαν αυτές, όταν είδατε αυτές τις αιτήσεις. Ναι.